Καλησπέρα. Θα παρουσιάσουμε σε αυτό το βίντεο την πλατφόρμα Assemble Edu με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε διαδραστικά 3D αντικείμενα και αντικείμενα επαξιμένης πραγματικότητας. Την οποία μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με... καταρχήν με την εφαρμογή για κινητή συσκευή. Υπάρχει για Android και για iOS και με την online έκδοση μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 3D ή αντικείμενο επεξεργασμένης πραγματικότητας. Θα δείξουμε τώρα την εφαρμογή για κινητό που βλέπουμε εδώ αριστερά. Αφού λοιπόν την κατεβάσουμε και κάνουμε εγγραφή, στο class μπορείτε να δημιουργήσετε μια τάξη για να μπορείτε να μοιράζετε εύκολα αυτά που φτιάχνετε με τους μαθητές. Δεν θα το δείξουμε αυτό. Στο Topics, εδώ είναι το ενδιαφέρον, υπάρχουν έτοιμα αντικείμενα 3D και επαξημένης πραγματικότητας, ανακατηγορία. Για παράδειγμα εδώ στο Physics μπορούμε να δούμε αυτά που είναι από χρήστε και τα official που δεν είναι όλα δωρεάν, τέλο πάντων έχει αρκετά, μπορούμε να τα δούμε όπως το πρώτο εδώ που αναφέρεται στις καταστάσεις των υγρών και στερεών. Μπορούμε να το δούμε με το Play 3D σε τρισδιάστατη μορφή. Ας το ανοίξω λοιπόν αυτό εδώ. Και παίρνει κάποιο χρόνο για να γίνει η λήψη των τρισδιάστατων αντικειμένων την πρώτη φορά που το ανοίγεται. Και εδώ να τονίσω γιατί πρόκειται για εφαρμογή με τρισδιάστατα αντικείμενα απαιτεί κάποια παραπάνω από το συνηθισμένο δυνατότητες στις συσκευή μας. Έχει φορτώσει λοιπόν εδώ το αντικείμενο. Μπορώ να το εστιάσω. Να περιγηθώ στο τρισδιάστατο χώρο. Μου δείχνει εδώ για πώς γίνεται η ψήξη του νερού νομίζω. Έχει και κάποιο κείμενο εδώ. Και υπάρχει και μια διαδραστικότητα στο πούμε με το κουμπάκι αυτό εδώ το next. Μπορώ να πάω σε μια άλλη σκηνή του αντικειμένου. Θα δούμε μετά πώς φτιάχνουμε εμείς τα αντικείμενα. Και αυτό εδώ λοιπόν μπορώ θέλω να το δω σε επαξημένη πραγματικότητα με το κουμπάκι εδώ πάνω να αλλάξω από 3D, σε επαξημένη πραγματικότητα. Και εδώ μου λέει θα πρέπει να πρώτα να μαρκάρω την επιφάνεια που θα το δείξω, ένα τραπέζι ή το πάτωμα. Ας το δείξω εγώ με το, απλά με το πάτωμα. Θα βάλω το κινητό μου στο πάτωμα και θα πατήσω tap και έχει εμφανιστεί το αντικείμενο σε επαξιμένη πραγματικότητα. Βλέπουμε λοιπόν και μπορώ να επιστρέψω στο 3D με το κουμπάκι αυτό εδώ για να το ξανατοποθετήσω μπορώ να το βάλω σε μια άλλη επιφάνεια σε ένα τραπέζι για παράδειγμα μου λέει να σκανάρω λίγο το χώρο για να αναγνωρίσει την επιφάνεια. Και τώρα μπορώ να το τοποθετήσω. Και έχει μπει στην επιφάνεια. Να το κλείσω λοιπόν. Να πάω πίσω. Και πάλι πίσω. Είδαμε λοιπόν πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα έτοιμο αντικείμενο και με το you εδώ πέρα που έχει, εδώ φαίνονται τα, αυτά που έχω δημιουργήσει εγώ. Βλέπουμε εδώ είναι ήδη τρία έργα που έχω δημιουργήσει. Μπορούμε και μέσα από το κινητό να φτιάξουμε κάτι ή ακόμα καλύτερα από ένα tablet. Αλλά όμως μπορούμε να, για πιο ευκολία να κάνουμε το ίδιο από την εφαρμογή την online. Θα το δείξουμε λοιπόν αυτό τώρα. Να κλείσω λίγο την όψη του κινητού. Και είμαι λοιπόν στην online εφαρμογή, να μεγαλώσω το παράθυρο. Αφού κάνω εγγραφή εδώ πέρα ή αν έχω κάνει εγγραφή με το κινητό, θα ανοίξω εδώ πέρα την εφαρμογή. Και εδώ βλέπω το, την τάξη μου, τα διάφορα topics. Τα topics όπως είδα από την online έκδοση δεν μπορώ να τα ανοίξω, μόνο μου δείχνει κάποιε πληροφορίε. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο πρόβλημα με τον υπολογιστή μου. Τέλο πάντων, θα πάω εγώ στο U για να φτιάξω ένα project. Πατήσω εδώ create. Για να κάνω ένα τρισδιάστατο χώρο, τον οποίο θα μπορώ και να το βλέπω και σε υπαξημένη πραγματικότητα. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη μου σκηνή. Εδώ είναι το επίπεδο. Βλέπουμε με το ποντίκι σέρνοντα αλλάζω την οπτική του. Εδώ μου δείχνει που είναι η μπροστά όψη. Αν χαθώ ποτέ με την περιστροφή. Και αριστερά εδώ λοιπόν βάζω τα αντικείμενα. Έχω 3D αντικείμενα, εικόνες, να βάλω κείμενο ή ένα βίντεο. Ας βάλουμε λοιπόν ένα 3D αντικείμενο. Μπορούμε να κάνουμε upload ένα δικό μας, αλλά έχουμε ένα όριο στα MB, 10 MB το το μέγιστο, οπότε δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε πολλά μοντέλα δικά μας. Ας βάλουμε από εδώ, έχει διάφορες κατηγορίες, όσα είναι δωρεάν, έχει αρκετά δωρεάν μοντέλα, να βάλουμε ένα δεινόσαυρο και ένα αντικείμενο τρισδιάστατο, μπει στη σκηνή μας, θα πρέπει λοιπόν να το τοποθετήσουμε καλύτερα αν θέλουμε. Βλέπω, τα τρία βελάκια είναι οι τρεις άξονες. Είμαστε στο move. Σέρνωσα με το ποντίκι το πάω πάνω κάτω. Αριστερά, δεξιά. Μπρος, πίσω. Στο rotate αντίστοιχα κάνω μετακίνηση στους τρεις άξονες. Το μετακινώ. Το περιστρέφω δηλαδή και με το scaling είναι που μεγαλώνω και μικραίνω. Σέρνω λοιπόν εδώ το, το κυβάκι και μεγαλώνει ή μικραίνει. Έχει και κάτι άλλο εδώ να το κάνω αντιγραφή, mirroring ή να το διαγράψω. Και μπορώ να βάλω και μια δυσδιάστατη εικόνα αν θέλω ας βάλω αυτό το πουλάκι τέλο πάντων Αυτό τώρα που μπήκε για να μετακινήσω το δινόσαυρο είναι μπήκε από εδώ πίσω μπορώ και αυτό να το μετακινήσω όπως θέλω και μπορώ να βάλω και κείμενο να βάλω ένα κουμπάκι 3D ελληνικά εδώ δεν παίρνει από ό,τι κατάλαβα να βάλω χρώμα γραμματοσυρά θα το βάλω αυτό λίγο και αυτό έτσι προς τα πάνω. Και μπορούμε και κείμενο απλό, ας κάνω εγώ ένα τεστ, να δω αν παίρνει ελληνικά. Κείμενο annotation, θα το κάνω τοποθέτηση. Και μου λέει πού θα μπει ακριβώς, ας το κάνω, ας πούμε θα είναι πληροφορίες για το δεινόσαυρο. Οπότε όταν θα κάνει τάπ εδώ θα εμφανίζεται αυτό το κείμενο. Και έτσι να μπορεί ο μαθητής να βρίσκει παραπάνω πληροφορίε για ένα αντικείμενο με κείμενο. Και αν θέλω μπορώ να το εξελίσω αυτό και να βάλω μια δεύτερη σκηνή, να έχω δηλαδή πολλά απλές σκηνές, τη σκηνή 2 για παράδειγμα που έφτιαξα εδώ και να βάλω και σε αυτήν ένα, ένα ακόμα αντικείμενο, ένα ακόμα δεινόσαυρο ας να αφήσω πως είναι και να πάω στην πρώτη μου σκηνή θα μπορεί να αλλάξει η σκηνή ο αλλά θέλω να δω να το κάνω πιο διαδραστικό με το κουμπάκι αυτό γενικά σε ένα αντικείμενο αφού επιλέξω εδώ έχει κάποιες ιδιότητες με το Add Interactivity μπορώ να βάλω μια διαδραστικότητα δηλαδή με το άγγιγμα να δώσω μια εντολή να γίνει για παράδειγμα μετακίνηση Move τι είδους μετακίνηση μπρος πάνω δεξιά και σε ποιο αντικείμενο να γίνει αν όχι στο ίδιο μπορώ να πω πάντως το κουμπάκι αυτό να κουνηθεί εδώ στο target ο τάδε δεινόσαυρος εγώ θα πω όμως η διαδραστικότητα που θέλω να βάλω στο, στην ταμπέλα αυτή να πάντων θα βάλω να πάει να κάνει switch scene να πάει δηλαδή στη σκηνή 2 και apply Και αυτό να το αποθηκεύσω έτσι για να μην χάσω να δώσω και ένα όνομα. Πατήσω save. Και έτσι κάναμε ένα πολύ απλό 3D χώρο. Τώρα μένει να το δημοσιεύσουμε με το publish το κουμπάκι εδώ. Του δίνω και μια περιγραφή, θα είναι καλό να του δώσω μια περιγραφή αν, όταν θα κάνω κάτι που θα έχει πιο ουσιαστικό και να έχει μια χαρακτηριστική εικόνα, το cover image, μπορώ να φορτώσω μια εικόνα, καλύτερα να κάνω ένα capture, ένα στιγμιότυπο δηλαδή από τη σκηνή μου, πατήσω capture, θα γίνει εδώ η χαρακτηριστική εικόνα, θα του δώσω μια κατηγορία submit, αναγκαστικά θα είναι public, δεν μπορώ να το κάνω private στην δωρεάν έκδοση, πατάω λοιπόν publish, και μου δίνει τώρα ένα σύνδεσμο, τον οποίο μπορούν να το ανοίξω αυτό, να το διαμοιράσω και να δουν σε ένα browser το 3D αυτό αντικείμενο, να το δημοσιεύσω δηλαδή στον ιστό ως 3D αντικείμενο, να πάω πίσω, ή να το κάνω εσωμάτωση αυτό στον στο ιστό τοπό μου, ή το πιο σημαντικό είναι, αυτό το αντικείμενο, α πούμε ότι έχω ένα βιβλίο που αναφέρεται σε δεινόσαυρου και θέλω στην σε σελίδα να εμφανιστεί αυτό το αντικείμενο όταν σκανάρουν οι μαθητέ με το, με το κινητό τους ή να το έχω σε ένα τραπέζι ή σε ένα πλαστικό δεινόσαυρο που έχω κάπου με στην τάξη. Θα δημιουργήσω λοιπόν ένα QR Market, ένα QR Code ειδικό για αυτό το αντικείμενο θα το κατεβάσω, θα το εκτυπώσω και θα το βάλω εκεί που χρειάζεται να είναι. Εγώ τώρα το κάνω λοιπόν λήψη, θα είναι σε μια εικόνα και να ξαναανοίξω λοιπόν την εφαρμογή για το κινητό. Θα πρέπει να έχουν οι μαθητές την εφαρμογή για το κινητό. Να πατήσω... Δεν θα χρειάζεται να κάνουν εγγραφή, θα μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή και να πω μόνο τη λειτουργία της σάρωσης, το scan δηλαδή να πατήσω εγώ να πάω στο scan και να σαρώσω αυτό το QR κωδικό που θα είναι σε ένα βιβλίο σε μια επιφάνεια όπου θα είναι τέλος πάντων και θα εμφανιστεί μετά από λίγο χρονικό διάστημα Βλέπουμε ότι γίνεται η λήψη των 3D μοντέλων. Το, τα τοποθετούν. Εφανίστηκε το αντικείμενο. Αν το βλέπετε καλά. Αλλά εμφανίστηκε σαν κάτωψη Μπορώ να το αλλάξω αυτό εδώ που λέει vertically, Να το αλλάξω στη σωστή του πλευρά. Και έχω λοιπόν εδώ το αντικείμενο. Μπορώ να το μεγαλώσω να το μικρύνω. Σε επαυξημένη πραγματικότητα τώρα χάθηκε λίγο γιατί μάλλον κουνήθηκε. Να το πάλι. Αν πατήσω το next, θα πάει στην επόμενη σκηνή και με το κουμπάκι εδώ τον κύβο. Μπορώ πάλι να επιλέξω αν θα είναι σε ποια πλευρά θα φαίνεται. Και κάπω έτσι λοιπόν φτιάχνω τα 3D αντικείμενα και τα προβάλλω σε επαξημένη πραγματικότητα. Αυτά λοιπόν για το Assemble, μια πολύ αξιόλογη εφαρμογή η οποία δίνει δωρεάν κάποια ουσιαστικά πράγματα, δηλαδή να φτιάχνετε 3D αντικείμενα με αρκετά ελεύθερα αντικείμενα να χρησιμοποιήσετε και να δημιουργήσετε έτσι μοναδικές AR εμπειρίες για την τάξη. Ας ελπίσουμε να παραμείνει δωρεάν αυτή η εφαρμογή. Σας ευχαριστώ.